τώρα σε ένα ωραίο ζευγάρι. Είναι ωραίο ζευγάρι και πολύ ιδιαίτερο. Ο Μάριος Ιορδάνου και η σύζυγός του, η Σοφία Καζατζιάν, μίλησαν με τον Χρήστο Μαστολισσέα. Έχουν κάνει έναν πολύ ιδιαίτερο γάμο. Και βέβαια, ο Μάριος, και το θυμόμαστε όλοι, έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα με την υγεία του. Η Σοφία όμως νομίζω ότι είτε με γάμο είτε χωρίς είναι ο άνθρωπός του. Είμαστε από το πρωί ως το βράδυ σε πρόβες για το στρίψιμο της βίδας Reloaded, το οποίο ανεβαίνει από 9 Νοεμβρίου στο θέατρο Eliart. Είναι thriller φόβου, τρόμου, αγωνίας, suspense, με τρομερές ανατροπές. Μαζί στη ζωή, μαζί και στη σκηνή. Πόσο εύκολο είναι αυτό? Εμείς δεν μπορούμε χωρίς το συνέχεια μαζί. Είμαστε τόσα χρόνια και δεν μπορούμε. Δηλαδή, λείπουμε για λίγο ένας από τον άλλον και είμαστε στα τηλέφωνα. Έχω αποφασίσει τη ζωή μου να την περάσω με τη Σοφία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλη αυτή την πορεία θα την κάνω μαζί της, αυτό το υπέροχο ταξίδι. Αυτή είναι η δική μου προσωπική απόφαση. Είστε δύο πολύ ελεύθερα πνεύματα και θέλω να μου πείτε πώς αυτά τα δύο ελεύθερα πνεύματα μπήκαν στη διαδικασία να δεσμευτούν και να παντρευτούν. Έχουμε μία κοινή επιχείρηση μαζί, δηλαδή πραγματικά δεν θα υπήρχε λόγος αν δεν ήμασταν οι συνεργάτες που είμαστε. Δεν θυμόμαστε καν την ημερομηνία που έγινε αυτό και τη χρονολογία. Εγώ για μία δήλωση που έπρεπε να κάνω πήρα τη μάνα μου τηλέφωνο και τη ρώτησα πότε παντρευτήκαμε. Είναι ένα απλό συμβούλιο με το κράτος. Εκεί τελειώνει όλο. Δεν πιστεύω στο γάμο, δεν πιστεύω σε πολιτικές ιδεολογίες, σε θρησκείες, δεν πιστεύω σε τίποτα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έβαλες και νηφικό στο γάμο σας. Ακριβώς. Ναι. Παντελόνι, ένα μαύρο μπούστο, εντελώς ροκ, τα μαλλιά κοτσίδα. Πήγαμε εκεί πέρα, να σου πω την αλήθεια. Βάλαμε μία τσίφρα, παραγγείλαμε και ένα catering το οποίο το φέραμε για τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας. Και κουμπάρα, η γιαγιά μου, 101 ετών, και αυτή μας πάντρεψε. Θέλω να μου πείτε τι ρόλο παίζει η ζήλια στη σχέση σας. Τι νόημα έχει? Δηλαδή, πραγματικά, αν όντως αγαπάς τον άλλον, επειδή εγώ τον λατρεύω, αν είναι πιο ευτυχισμένος χωρίς εμένα, θα του δώσω και την ευχή μου να είναι χωρίς εμένα. Εγώ δεν θέλω έναν δυστυχισμένο άνθρωπο δίπλα μου, γιατί θα με κάνει εμένα δυστυχισμένη. Μαζί έχετε περάσει όμορφες στιγμές, αλλά και άσχημες, όπως το πρόβλημα υγείας του Μάριου. Πώς το βιώσατε όλο αυτό? Ήταν πολύ δύσκολο. Βέβαια, ο Μάριος ήταν τέρας ψυχραιμίας σε σχέση με αυτό που του συνέβαινε. Το αντιμετωπίσαμε μαζί, χέρι-χέρι και στο νοσοκομείο χέρι-χέρι. Ο Μάριος κοιμόταν, εγώ κρεμασμένη 10 μέρες έτσι από κάτω, δεν έφυγα δευτερόλεπτο. Όταν εγώ πήγα να φύγω από αυτό το μάτιο κόσμο, η Σοφία εκείνη τη στιγμή μου έδωσε ζωή. Σαν να μου έλεγε κάποιος ότι μία εδώ για μένα. Είχα πάρα πολύ δύναμη. Πέθανε και γελούσα. Ακόμη οι γιατροί και έχω πάει στους καλύτερους. Δεν έχουν βρει τι έχω και τι είχα. Και τώρα είμαι υγιέστατος, πιο υγιής από ποτέ. Κάναμε, ας πούμε, μαγνητική εγκεφάλου, αξονικές, τα πάντα, όλες ξέρω, τα πάντα. Και λες και δεν το πέρασα και ποτέ. Λες και δεν το πέρασα ποτέ. Έχετε αποφασίσει συνειδητά να μην κάνετε παιδί. Πώς προέκυψε αυτή η απόφαση? Εμείς έχουμε επιλέξει μία ζωή στην οποία δεν υπάρχει χώρος για ένα παιδί. Θα ήταν πολύ εγωιστικό να κάνουμε ένα παιδί, απλά και μόνο επειδή ήθιστε και πρέπει να κάνουμε παιδί. Δεν έχουμε γεννηθεί όλοι οι άνθρωποι για να είμαστε γονείς. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν ήθελα ποτέ παιδί. Δεν ήθελα καμία προέκτασή μου σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ήθελα να βγάλω έναν Μάριο ακόμα, καθόλου. Και δεν θέλω να αφήσω κανένα αποτύπωμά μου σε αυτόν τον κόσμο. Θέλω να φύγω όπως ήρθα, αθόρυβα. Πολύ ρεαλιστική. Τα παιδιά είναι προέκτασή μας πάντως. Θα διαφωνήσω με τον Μάριο τον Ιορδάνου. Γιατί δεν πιστεύεις ότι τα παιδιά. Δεν έρχονται τα παιδιά για να γίνουν νέοι Μάριοι ή νέες Αφροδίτες. Τα παιδιά είναι αυτόνομα και γίνονται κάτι διαφορετικό. Το τα φέρουμε στη ζωή δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι τόσο συνδεδεμένα με εμάς. Μπορεί όμως κάποιες φορές, επειδή ήθιστε κάποιος. Δεν το καλοσκέφτεται, δεν παίρνει αυτή την απόφαση, αλλά επειδή ήθιστε να παίρνει μια τέτοια απόφαση σοβαρή. Και κάποιοι να το κάνουν και για εγωιστικούς λόγους, όχι συνειδητά, υποσυνείδητα. Εγώ απλά σέβομαι το ότι είναι μία απόφαση δική τους μετά από σκέψη. Και καλύτερα αυτό, μετά από όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, καλύτερα να το σκεφτόμαστε 2 και 3 και 4 και 5 και 10 φορές, γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα το να φέρει στη ζωή ένα παιδί ή να υιοθετήσει ένα παιδί, να μεγαλώσει ένα παιδί. Ακριβώς. Και να είσαι για αυτή την απόφαση σίγουρος. Καλά, η Σοφία Καζατζιάν είπε μια μεγάλη αλήθεια, ότι δεν είναι όλοι για παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Είπε μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια και όποιος το συνειδητοποιεί. Και το βλέπουμε αυτό, ότι δεν είναι όλοι για παιδιά. Και το παραβλέπουμε. Τώρα τελευταία πολύ το βλέπουμε. Εντάξει. Από τη στιγμή που εσείς είστε και οι δύο γονείς, και εσύ και εσύ, όταν γεννάτε ένα παιδί, αρχίζουν ερωτήσεις και λένε σε ποιον μοιάζει, από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα κομμάτι αποτυπώματος που είπε και ο Μάριος. Δηλαδή είναι όλο
Πραγματικά συμβαίνει. Μπορεί να υπάρχει αυτό μέσα και ναι, έχουν εξακολουθεί τώρα ότι έχω τα δάχτυλά του και λέω. Όχι, ρε φίλε, είναι και ο Κώστας. Άρα, Μυρία, θέλει την προέκτασή σου στον πλανήτη και στη γη αυτή. Απλά δεν το εμένα δεν μου βγήκε μάλλον, γι' αυτό δεν το λέω. Απλά ο κύριος Ιορδάνου βγάζει γενικά μια ματαιότητα. Είπε πολλά, δηλαδή, είπε τη φράση στο μάταιο αυτό κόσμο. Δεν πιστεύω σε τίποτα, ούτε πολιτική, ούτε θρησκεία, ούτε ιδεολογία. Δεν θέλω να αφήσω κανένα αποτύπωμα. Βγάζει λίγο και μια γενικότερη ματαιότητα. Να σου πω, πήγε και ήρθε ο Χριστιανός. Ε? Ναι, ίσως γι' αυτό. Ο άνθρωπος έχει περάσει μια φοβερή δοκιμασία. Και δεν είναι. Όταν σου λέω ότι εγώ βρήκα έναν άνθρωπο και θέλω τη ζωή, αυτό το υπέροχο ταξίδι να το περάσω μαζί της. Αυτό τα λέει όλα. Εγώ τους έχω κάνει συνέντευξη. Αυτό δεν είναι μάταιο, βέβαια. Αυτό είναι ένα θηρίο. Άκουα, μάνε. Παιδιά, δεν υπάρχει. Και λατρεύονται. Έχουν κοινή σκέψη. Δηλαδή σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Ρε παιδί μου, δεν είναι ένα ζευγάρι που νομίζω ότι έπεσε ο ένας και βρήκε τον άλλον. Ναι, τι είναι αυτό. Φτού, παιδιά, φτύστε τους λίγο, σκόρτα, παρακαλώ πολύ. Τους να φτιάξουμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.